Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να αναφέρω κάτι. Σε αυτό το review, όχι, δεν θα αναφερθώ στα πρώτα των Brider και τις διαφορές ή ομοιότητες που έχουν οι τίτλοι, επειδή πολύ απλά δεν υπάρχει λόγος σύγκρισης. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν τον τίτλο σαν μια συνέχεια του reboot από το 2013, αυτό που μου έκανε τεράστια αίσθηση είναι η αλλαγή στον τίτλο ως προς το level design. Και για να το σχολιάσουμε αυτό, πρέπει να αναφερθούμε πως υπάρχει αλλαγή στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και πως την θέση της Crystal Dynamics έχει πάρει η Eidos Montreal. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα σας κάνει αίσθηση είναι ο ζωντανός του κόσμος. Τα χρώματα και οι βλάσεις στη ζούγκλα, τα χωριά που θα συναντήσετε γεμάτα κόσμο δίνουν από μόνα τους μία άλλη άβρα στον τίτλο. Κάτι που προσωπικά με ενθουσίασε, επειδή ήταν και κάτι που με ενοχλούσε πάρα πολύ στα πρώτα δύο παιχνίδια. Αυτό ήταν και ένας λόγος που τα θεωρούσα μουντά, άδεια και μονότονα. Αυτή τη φορά θα αλλάξουμε παραστάσεις πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας και εκτός από τις δυστυχώς ελάχιστες μάχες που θα δώσουμε στο παιχνίδι, οι οποίες είναι και όλες ίδιες, θα συναντήσουμε πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα που έχουμε να κάνουμε. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στο νέο μέρος είναι οι side quest, οι οποίες μαζί με τα υπέροχα και εξαιρετικά καλοδουλεμένα tombs τριπλασιάζουν τη διάρκεια του παιχνιδιού και την ανεβάζουν λίγο παραπάνω από τις 25 ώρες, ανάλογα βέβαια με το επίπεδο δυσκολίας που θα επιλέξετε. Στα της ιστορίας μας τώρα, βρισκόμαστε στο Μεξικό λίγο μετά τα γεγονότα του Rise of the Tomb Raider και η Lara ακόμη δεν έχει ανακαλύψει τι και ποιος κρύβονται πίσω από την μυστηριώδη Trinity. Αφού λοιπόν για ακόμη μία φορά οι δρόμοι τους θα συναντηθούν, θα βρεθεί σε μία πάρα πολύ δύσκολη απόφαση σχετικά με ένα τελετουργικό μαχαίρι των Μάγια. Αν η απόφαση που θα πάρει θα είναι σωστή ή λάθος, θα το κρίνει ο κάθε ένας από εμάς που θα παίξει το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι πως η ιστορία και η δράση δεν είναι και τα πιο δυνατά στοιχεία του τίτλου, αν και έχει κάποια πάρα πολύ δυνατά σημεία που θα σας κάνουν να νιώσετε κάπως. Τα γραφικά είναι εξαιρετικού επίπεδου, με μόνο παράπονο για χιλιοστή φορά σε παιχνίδι ο συγχρονισμός των animation με τα χείλη των χαρακτήρων. Ο ήχος είναι εξωπραγματικός και τα εφέ σας το λέω με απόλυτη σιγουριά, μακράν τα καλύτερα που έχετε συναντήσει σε παιχνίδι. Αν έχετε ηχοσύστημα ή καλά ακουστικά, πραγματικά θα νομίζετε πως είσαστε εκεί. Το gameplay του παιχνιδιού είναι βασισμένο στους γρίφους, την αφήγηση, το stealth και την εξερεύνηση. Αυτά είναι και τα στοιχεία που προσπάθησε να περάσει η Eidos και να δώσει τη δική της ταυτότητα στον τίτλο, με συνέπεια να κόψει πολύ χρόνο από το shooting. Το αν αυτή είναι σωστή ή λάθος απόφαση, αυτό θα το κρίνει ο κάθε ένας ξεχωριστά, μιας και μιλάμε για προσωπικά γούστα. Συνοψίζοντας, το Shadow of the Tomb Raider ίσως και να είναι το καλύτερο μέρος της σειράς. Αν είχε λίγη παραπάνω ισορροπία μεταξύ action και adventure κομμάτι και μια πιο δυνατή ιστορία, θα μιλάγαμε για ένα διαμάντι. Τα γραφικά του, τα ηχητικά εφέ και ο ζωντανός του κόσμος σε κάνουν να απολαμβάνεις κάθε στιγμή ενασχόλησης με τον τίτλο και σε συνδυασμό με τα απίστευτο επίπεδου πανέξυπνα φτιαγμένα tomb το κάνουν ένα πάρα πολύ όμορφο σύνολο που σίγουρα αξίζει να επενδύσετε το χρόνο και τα χρήματά σας σε αυτό. Ο βαθμός μου είναι 8,7.